1.500 περίπου φορείς του δημοσίου, όπως προκύπτει από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που υπεγράφει χτες από το Υπουργικό Συμβούλιο και τον Πρωθυπουργό και η οποία παραπέμπει στο Μητρό των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, καλούνται να διαθέσουν τα αποθεματικά τους. Η λίστα, η οποία ισχύει από το Σεπτέμβριο του 2014, περιλαμβάνει τα 1.500 ονόματα φορέων που πρέπει να μεταφέρουν τα διαθέσιμά τους στην Τράπεζα της Ελλάδας. Ανάμεσά τους δήμοι, βρεφοκομεία, γυροκομεία, νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, λιμενικά ταμεία και οδεία έως παιδική σταθμή, στάδια, ΕΟΠΗ, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, η Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, ο ΔΥΧΟ, ΕΛΓΑ, ΟΣΕ και άλλοι. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις, καθώς δεν εμπίπτουν οι εισηγμένες εταιρείες, οι εταιρείες που έχουν μπει σε διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων και οι εταιρείες με διαθέσιμα που δεν επαρκούν καν για την κάλυψη των ταμιακών αναγκών του επόμενου 15ημέρου. Σε ό,τι αφορά στα ασφαλιστικά ταμεία, η υπαγωγή είναι προαιρετική. Εν τω μεταξύ, σε διελκυστίδα μεταξύ των αιρετών της αυτοδιοίκησης με προεξάρχουσες της Γαλάζιας και ΔΚΝΠΕ, εξελίσσεται η απόφαση της κυβέρνησης να δεσμεύσει τα διαθέσιμα δήμων και περιφερειών. Ήδη οι πρόεδροι των δύο ενώσεων, Πατούλης και Αγοραστός, είχαν ήδη συγκαλέσει για σήμερα στις 1 η ώρα το μεσημέρι έκτακτες συνεδριάσεις στο διοικητικό του Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας κινητοποιήσεις ακόμη και προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Κατά την ΚΕΔΕ αλλά και την Ένωση Περιφερειών, η απόφαση αυτή πλήττει ευθέως την ανεξαρτησία του θεσμού. Καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε μέχρι σήμερα να αγγίξει τα χρήματα των Δήμων. Δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς δεν θα μπορούν να αγοράσουν τα απολύτως απαραίτητα καύσιμα, αναλώσιμα κτλ. Η μισθοδοσία των υπαλλήλων διασφαλίζεται μόλις για ένα 15ήμερο. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση έχει εντελώς διαφορετική άποψη. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια πρακτική που ισχύει σε αρκετές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας τη δυνατότητα στο κράτος να δανείζεται για μια χρονική περίοδο έως και 15 ημέρες ποσά, τα οποία οι φορείς δεν έχουν ανάγκη. Παράλληλα, τονίζω ότι την ώρα που τα επιτόκια των εμπορικών τραπεζών δεν ξεπερνούν το 1%, στην Τράπεζα της Ελλάδας η απόδοση είναι της τάξης του 2,5%. Δόθηκαν οι απόψεις οι δικές μας, με την έννοια δόθηκαν εξηγήσεις το δυνατό περισσότερες σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Ακούστηκε ένα μεγάλο σύνολο ερωτήσεων. Έγινε μια, μπορώ να πω έτσι, πάρα πολύ ωραία συζήτηση σε ένα περιβάλλον σχετικά ήρεμο. Και από την πλευρά μας δόθηκαν όλες οι εξηγήσεις που έπρεπε να δοθούν. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που δόθηκαν αυτές οι εξηγήσεις, δόθηκαν και γραπτά κείμενα, απομένει πλέον στους τοπικούς άρχοντες να αποφασίσουν και να κάνουν αυτό το οποίο θα κρίνουν. Ακούσαμε να λέτε ότι τους παρακαλάτε να δώσουν τα χρήματα, Ελένη, και από την άλλη ακούσαμε ότι είναι νόμος και πρέπει να τον εφαρμόσουν. Είναι νόμος και πρέπει να εφαρμοστεί. Ως εκ τούτου δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Η διαδικασία διμήνου τελικά ή 15 μέρες. Η διάταξη είναι σαφής. Θέλει να προσδιοριστούν οι ανάγκες του 15ημέρου των Δήμων, να κρίνουν οι Δήμοι τι πρέπει να κρατήσουν, μετά μένουν κάποια χρήματα τα οποία εντάσσονται στον χώρο των διαθεσίμων και αυτά τα διαθέσιμα με συγκεκριμένη διαδικασία μπορούν να τα καταθέτουν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτά τα χρήματα, αν τα δανειστεί το κράτος, τα δανείζει στο πλαίσιο ενός βραχυχρόνιου δανεισμού και αυτή είναι η διαδικασία η οποία προβλέπεται.